είσαι σε αυτόν τον καιρό. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις γι' αυτό. Και δεν είναι εύκολο γιατί για μας ειδικά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν φίλοι. Άνθρωποι που έχουμε μπει σε αυτά τα σπίτια που καταστράφηκαν. Αυτές οι ιστορίες που είδατε για κάποιους μπορεί να είναι απρόσωπες, για μας έχουν πρόσωπα συγκεκριμένα. Και ναι, είναι συγκλονιστικές και άρα δεν είναι εύκολο να μιλάς γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή να το αφήσουμε εδώ γιατί δεν θα κάνουμε βγάλουμε εκπομπή. Έτσι. Δεν είναι εύκολο να μιλάς γι' αυτό. Ναι, δεν αντέχετε συναισθηματικά εννοείται. Δεν είναι εύκολο γιατί έχει συγκλονιστικές ιστορίες. Με ανθρώπους που γνωρίζουμε, με ανθρώπους που ήταν φίλοι, με ανθρώπους που έχουμε συναντήσει, που έχουμε μιλήσει. Και έχει συγκλονιστικές ιστορίες. Δεν μιλάτε μόνο για τους νεκρούς, μιλάτε και για αυτούς που επέζησαν. Μιλώ και για αυτούς, μιλώ και για τις καταστροφές, αλλά κακά τα ψέματα, το φρικτό και αυτό το οποίο δεν αλλάζει, είναι η απώλεια της ανθρώπινης ζωής, είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι ζωές και είναι και με έναν ορισμένο τρόπο, τώρα τι να σας πω, για αυτό το ζευγάρι των οδοντίατρων που είχαν τα εγγονάκια, τα διώξανε και γύρισε γιατί ο ένας κατάκτης είχε κινητικά προβλήματα και γύρισε η γυναίκα του να μείνει μαζί του. Γι' αυτό αυτές οι ιστορίες όλες θα μας οδηγήσουν σε κάτι πάρα πολύ βαρύ. Αυτά κάτοικοι της περιοχής ήταν, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, έτσι. Και μπορώ να σας αρχίσω να σας λέω ονόματα, ποιος ήταν ο γείτονας, το σπίτι, ποιος... Άρα λοιπόν δεν... Σαφώς, δεν ας τα αφήσουμε, ας τα αφήσουμε, ναι, στο επίπεδο το, ναι, πολιτικό και των ευθυνών και αυτό το οποίο... Εκεί πραγματικά μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι.